γιορτές. Ολοκληρώνονται τα καινούργια σου τραγούδια. Θα σου πω, είμαστε σε πολύ καλό στάδιο. Έχουμε αρκετά κομμάτια. Είμαστε στην φάση που διαλέγουμε ποια κομμάτια θα μπουν στο δίσκο. Όσον αφορά τα Χριστούγεννα, έχω ετοιμάσει ένα κομμάτι το οποίο θα είναι χριστουγεννιάτικο. Θα κυκλοφορήσει λογικά την επόμενη εβδομάδα. Και πραγματικά νομίζω ότι είναι από τα πιο γλυκά κομμάτια που έχω γράψει μέχρι στιγμής. Είμαι πολύ περήφανος για αυτό το κομμάτι. Πάρα πολύ. Τι έχεις να μας πεις για την δημοσιότητα, για την απότομη δημοσιότητα, για τον κόσμο? Πώς το αντιμετωπίζεις αυτό? Το θεωρείς καλό, κακό, σε επηρεάζει? Θα σου πω, δεν με επηρεάζει καθόλου. Είμαι πολύ χαμηλοτόνος σαν άνθρωπος. Μ' αρέσει πάρα πολύ η ίσχυη ζωή. Και γενικότερα ούτε οι συνεργάτες μου, αλλά ούτε και η οικογένειά μου μ' αφήνει να πετάξω το μυαλό μου, ξέρεις, και να πάμε σε άλλα μονοπάτια. Νομίζω ότι είμαι πολύ καλά, δεν βιάζομαι, κάνω μικρά σταθερά βήματα και νομίζω ότι ο κόσμος το βλέπει αυτό και το καταλαβαίνει. Είναι κάτι διαφορετικό γι' αυτό. Τι θα συμβούλευες στους νέους καλλιτέχνες που μπαίνουν στον χώρο? Υπομονή, παιδιά, είναι νομίζω η χειρότερη φάση για να ασχοληθεί κάποιος με τη μουσική. Αλλά πραγματικά να το αγαπάνε και πιστεύουν ότι έχουν το κάτι διαφορετικό, να κοιτάνε να γίνουν ο εαυτός τους κάτι. Να μην προσπαθούν να γίνουν ο επόμενος Ρέμος, ο επόμενος Χατζηγιάννης, ο επόμενος Άκης Τουρβάς. Να κοιτάνε να γίνουν ο επόμενος Κώστας, ο επόμενος Γιάννης, ο επόμενος Βασίλης. Ο κόσμος έχει βαρεθεί τα ίδια και τα ίδια. Ψάχνει κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό. Και νομίζω εκεί είναι που ποντάρουν όλοι οι καινούργιοι τραγουδιστές. Και μακάρι να δούμε καινούργια ταλέντα να βγαίνουν. Μακάρι. Τέλος, θα θέλαμε να μας πεις τα σχέδιά σου τώρα για το χειμώνα. Για το χειμώνα, κοίταξε να δεις. Πριν από το καλοκαίρι μου ξεκινήσει το tour αυτό που κάνουμε. Σαν tour έχουμε πάει σχεδόν σε όλη την Ελλάδα και Κύπρο. Έχουμε πάει στην Αγγλία. Δηλαδή και ο κόσμος όπου και να έχουμε πάει έχει περάσει πάρα πολύ καλά μαζί μας. Και χαίρομαι που μας θυμάει και έρχεται και περνάει τόσο τρομερά και μαζί είναι ενέργεια και ζωντάνια. Ευχαριστώ πάρα πολύ όπου και να έχω πάει, έχω περάσει τρομερά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ που τιμήσατε και ήρθατε. Επιτυχίες σε όλα τα τραγούδια και στην μετέπειτα προγράμματά σου. Να είσαι καλά, να είσαι καλά, να είσαι καλά. Φιλιά πολλά.